Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη λέξη ηθοποιός. Η λέξη ηθοποιός βγαίνει από το ήθος και ποιό και όπως λέει και το λεξικό που έχω μπροστά μου, ηθοποιός είναι αυτός που διαμορφώνει, καλλιεργεί τον χαρακτήρα. Εμείς βέβαια τη λέξη ήθος την έχουμε πολλές φορές συνδυασμένη με ένα θετικό πρόσημο, λέμε αυτός έχει ήθος, όμως η λέξη από μόνη της δεν έχει κάτι τέτοιο, γι' αυτό έχουμε τους καλοήθεις και τους κακοήθεις όγκους, οι οποίοι όποτε και να τους ανακαλύψουμε πρέπει να τους αφαιρέσουμε και να κάνουμε την ανάλογη θεραπεία. Ηθοποιός σημαίνει φως, που λέει και το τραγούδι, το ξέρετε. Λέει και στεναγμός πολύ μικρός. Αυτό το τραγούδι είναι. Αυτό το δίνανε πάρα πολύ συχνά τα παιδιά που δίνανε στις δραματικές σχολές για να περάσουν στις ακροάσεις. Εγώ τώρα, το περασμένο αιώνα, είχα διαλέξει ένα λίγο έτσι πιο εύκολο, πιο απλό, πιο απλή φωνή. Βασίλης Παπακοσταντίνου, σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Δηλαδή, πόσο φοβερό! Αυτή η άγνοια κινδύνου των 18 είναι απίστευτη! Είπα Παπακοσταντίνου, τόσο θράσος! Αυτή την άγνοια των 18 του κινδύνου είναι που εκμεταλλεύονται και μερικοί δάσκαλοι μερικές φορές. Και γιατί δεν μιλάνε, τι να πούνε, είναι χαζά στα 18, είσαι χαζός. Πώς ήμουν εγώ τότε που έκανα αυτό το πράγμα? Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά είσαι χαζός ή φοβάσαι. Αλλά ξέρετε, αυτά τα παιδάκια τα αγκαλιάζουμε, δεν τα βιάζουμε. Και τώρα τι δηλαδή? Δεν θα κάνουμε φλερτ πια, αυτό δηλαδή μας λες? Όχι, δεν λέω αυτό. Το φλερτ είναι καταπληκτικό και θα συνεχίσει. Γιατί το φλερτ είναι αποπλάνηση. Αυτό είναι. Δηλαδή, λες τον άλλον ό,τι φαντάζεσαι έτσι για να τον ρίξει, έτσι για να του γοητεύσει, ας πούμε, και μετά, ας τον άλλον να πει: ωραία, μαλάκα, έχασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου μαζί. Αλλά αυτό είναι μεταξύ συνενούν των ανθρώπων και όχι ενός ανθρώπου που έχει ισχύ και την εκμεταλλεύεται. Που δηλαδή σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ τώρα, εντάξει, ο χώρος δεν είναι εύκολος και εγώ ξέρω και πώς να σε βοηθήσω, αλλά εντάξει, δεν θέλω να σε πιέσω. Σοβαρά όμως, αυτό το πράγμα έχει και αποχρώσεις, γιατί δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα. Μπορείς να πεις την άλλη, εσύ είσαι μουνάρα έτσι, και δεν πειράζει, και μπορεί να κάνεις ένα σκέτο και αυτό να νιώσει ότι μπαίνεις πιο βαθιά και από το Fassbender. Αυτό είναι παρενόχληση. Αυτό δεν το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε ποτέ σε ανήλικους. Ποτέ όμως. Ένα 20, σχεδόν 20% λέει, του ενήλικου πληθυσμού, λέει μια ευρωπαϊκή έρευνα, έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική του ηλικία. 20% είναι τεράστιο νούμερο. Σε μια εταιρεία με 400 άτομα είναι 80. Στην πολυκατοικία σας που είστε 50 είναι οι 10. Αυτό να το θυμάστε όταν κατεβαίνετε στη συνέλευση. Να μην τσακώνεστε. Δεν ξέρετε τι έχει περάσει ο άλλος. Και τώρα εντάξει, να ψάξουμε να βρούμε τη ρίζα του κακού. Εγώ για το θέατρο το βρήκα. Η ρίζα του κακού είναι το τραγούδι, το ηθοποιός σημαίνει φως που σας έλεγα πριν. Γιατί αυτό το τραγούδι λίγο παρακάτω λέει: και ένα πουλί, άσπρο πουλί, που θα καλεί το άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Και όλα αυτά τα πουλιά πάνε και σφινώνουν στο κεφάλι των εξεταστών. Γιατί το ακούνε πάρα πολλές φορές. Και δεν φταίνουν αυτοί, γιατί μετά αυτοί γίνονται από ηθοποιοί κακοποιοί. Και κακοποιούν αρχαίους Έλληνες στην Επίδαυρο. Νέους Έλληνες στα καμαρίνια, νεότερους αλλοδαπούς σαν γκαρσονιέρες. Αφού τον έκανες στο Μάκβεθ, γιατί δεν το διάβασες καλά? Γιατί έμεινες εκεί που λέει η Λέδη Μάκβεθ, αυτό το έχω γραμμένο, τι ανάγκη έχουμε να φοβόμαστε μην το μάθει κανένας, αφού κανένας δεν μπορεί να γυρέψει το λόγο από τη δύναμή μας. Λίγο παρακάτω λέει, όλα τα αρώματα της Αραβίας δεν θα μπορέσουν να καθαρίσουν ποτέ αυτό το λεκέ. Αυτό λέει. Αυτό το λέει Παξινού έτσι. Εγώ εντάξει το λέω λίγο καλύτερα. Αλλά όμως αυτή πήγε και έπεσε στο ποτάμι μετά. Όχι Παξινού. Η Λέδη Μάκβεθ. Δεν βγήκε στα κανάλια να πει εντάξει εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο. Εγώ απλώς φλέρταρα, ξέρετε κάτι. Η γλίτσα δεν φαίνεται, δεν είναι εξωτερικό χαρακτηριστικό. Ή ότι ένα άλλο που είναι λαϊκός, ας πούμε, εθνική αθνολαμίας και σκύβει και βλέπει την κοροχαράδρα. Όχι, δεν είναι εκεί. Η γλίτσα είναι κρυμμένη αλλού. Είναι εκεί που ο άλλος είναι έτσι λίγο πιο καλλιεργημένος, πιο εκλεπτισμένος, που έτσι τραβάει και λίγο το σίγμα, έτσι συριστικό, για να είναι πιο σεξι στις συνεντεύξεις. Εκεί είναι ο φόβος.
Γιατί όπως έλεγα και εγώ στην κόρη μου όταν ήταν μικρή, αγάπη μου, να μη φοβάσαι τον κακό το υλικό, τον καλό το υλικό να φοβάσαι. Γιατί αυτοί οι καλλιεργημένοι είναι που εκμεταλλεύτηκαν τη βλακεία, την ανοησία, τη χαζομάρα ή το φόβο. Και γιατί δεν μίλαγαν τότε? Δεν ήθελα να μιλήσουν τότε. Θα σε ρωτήσουν και πότε θα με, όποτε θέλουν θα μιλήσουν, ρε. Και τι σε πειράζει εσένα που μιλάνε τώρα αλήθεια? Γιατί σε πειράζει? Ναι, καλό θα ήταν να μιλήσουν τότε, να ξεκουμπιστούν, να πάνε στην ξενιτιά, στα Γιάννενα, να σαπίσουν τη φυλακή οπουδήποτε. Αλλά δεν το κάνανε. Μακάρι να το κάνανε. Αλλά δεν το κάνανε. Εσένα τι συνοχλεί αυτό τώρα, ε? Και γιατί τώρα που έκανε καριέρα το θυμήθηκε? Ναι, ρε μαλάκα, τώρα που έκανε καριέρα το θυμήθηκε. Δηλαδή, επειδή έκανε καριέρα δεν ήταν βιασμός? Δεν ήταν εκβιασμός αυτό, δηλαδή? Επειδή μπορεί να ήταν μαλάκας, ή να ήταν αφελής, ή να ήταν βλάκας, ή να ήταν. Να είχε ανάγκη. Αλήθεια, αλήθεια, ο εκβιασμός δεν γίνεται από αυτόν που υποκύπτει. Γίνεται από αυτόν που τον πράττει. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Και δεν είμαστε αφελείς, αυτά γίνονται παντού. Γίνονται στα πανεπιστήμια, γίνονται στο τραγούδι, γίνονται στη δημοσιογραφία, γίνονται παντού. Ζημιώνεται όμως το θέατρο έτσι? Όχι, δεν ζημιώνεται το θέατρο. Γιατί στο μεσαίωνα, επί 600 χρόνια, τους καίγανε τους ηθοποιούς, τους κρεμάγανε, γκρεμίζανε τα θέατρα. Δεν ζημιώθηκε το θέατρο. Ζημιώνεται λίγο το ταμείο σου. Αυτό ναι, ναι, αλλά συμφωνία. Το θέατρο και το ταμείο σου δεν είναι συνώνυμα. Όχι. Και τι θα γίνει? Θα καθαρίσει ο κόσμος? Ο Καμί λέει ότι ο βάκελος της Πανούκλας δεν εξαφανίζεται, δεν χάνεται. Οπότε είναι η δική μας ευθύνη τώρα να ετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι να εμβολιαστούμε, να μην το ξεχάσουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι να μην ξαναγίνει πανδημία. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Εδώ τελειώνει το πρώτο βίντεο από τη σειρά Βλήματα. Θα ακολουθήσουν και άλλα λύματα από το λεξικό, τα οποία θα τα δούμε σαφώς πιο χιουμοριστικά. Οπότε κάντε subscribe στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε και καλά να περνάτε.